Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν αύριο οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο με την ιδιότυπη αιχμαλωσία των 13 μεταναστών στην Αλεξανδρούπολη. Ποινικές διώξεις όμως έχουν ασκηθεί και κατά των μεταναστών, καθώς κατηγορούνται για απόπειρα εμπρισμού. Δεν είμαι φασίστας, δεν είμαι ρατσιστής. Αυτό θα υποστηρίξει ενώπιον των ανακριτικών αρχών ο 45χρονος που συνελήφθη μαζί με άλλα δύο άτομα για το βίντεο της ντροπής όπως χαρακτηρίστηκε. Κοιμόμαστε μία βόλτα από τη Χιλή μέχρι Σκοπό Βολής, έχω φορτώσει 25 κομμάτια. Εμφανίζεται να κρατά εχμαλώτους 13 μετανάστες σε τρέιλερ οχήματος, τους οποίους υποστηρίζει ότι συνέλαβε για απόπειρα εμπρισμού. Σε βάρος των τριών ασκήθηκαν 5 διώξεις, τόσο για ρατσιστικά κίνητρα και υποκίνηση ρατσιστικού μίσους, όσο και για αρπαγή και έκθεση. Θα μας κάψουν αυτοί οι ρε, θα μας κάψουν. Βλέπετε. Δεν έχουν καταγγελθεί ούτε βιοπραγίες, ούτε άσκηση οποιασδήποτε βίας. Το μόνο που έκανε ήταν να τους περιορίσει. Άστοχο το βίντεο και αποδοκιμάζεται η εικόνα ως εικόνα. Απλά πρέπει να εξηγηθεί το πλαίσιο κάτω από το οποίο συνέβησαν τα γεγονότα. Το βίντεο είναι εκείνο το οποίο αφαιρεί το δίκαιο. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη όμως και οι 13 μετανάστες. Βλέπετε. Και όχι μόνο για την παράνομη είσοδο στη χώρα. Δεύτερο βίντεο όπου καταγράφεται μια αυτοσχέδια εμπριστική κατασκευή, την οποία σύμφωνα με την υπεράσπιση του 45χρονου ήταν έτοιμοι να πυροδοτήσουν, οδήγησε στην άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους για απόπειρα εμπρισμού και για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών. Δες τι οργάνωση έχουνε. Δες τι έχουνε κάνει, ρε. Δες τι έχουνε κάνει. Υπήρχαν πολλές φωτιές στην Αλεξανδρούπολη, στα μονοπάτια των μεταναστών. Από αμέλεια θα μπορούσε κάποιοι διακινητές να βάζουν φωτιές. Για ποιο λόγο μπορεί να βάλει φωτιά κάποιος εκείνη την ώρα της αναμπουμπούλας να περάσει κόσμο. Με αφορμή την υπόθεση πραγματοποιήθηκε αντιφασιστική συγκέντρωση στην Αλεξανδρούπολη.